Και όπως πολύ καλά καταλάβατε και από τον τίτλο, σήμερα θα ασχοληθούμε με τα γραφικά του STP. Γιατί εννοώ με αυτό, η νέα του μορφή θέλουν να είναι ακριβώς ίδια με αυτήν. Δηλαδή, το Giant εδώ, τα STP που γράφει εδώ, να είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Και σε πρώτη φάση, αν το πετύχουμε αυτό, θα βγάλω ακριβώς μια φωτογραφία όπως είναι. Και αφού λοιπόν τα έχω πάρει όλα και τα μέτρα και όλα, περνάμε αυτές τις φωτογραφίες στον υπολογιστή να τις έχουμε για αρχείο και ξεκινάμε τη σχεδίαση. Nope. Nope. Και σε πρώτη φάση ξεκινάμε με Photoshop. Θέλω να σχεδιάσω αρχικά τα γραφικά STP στο Photoshop και μετά να τα περάσουμε σε vector σχέδιο στο Corel, αλλά ξεκινάμε με Photoshop. Και επειδή θέλουμε την καλύτερη δυνατή ανάλυση, αν και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή μετά θα το κάνουμε σε vector, θα χρησιμοποιήσω την πιο συνηθισμένη ανάλυση για αυτοκόλλητα και τέτοια, που είναι 300 ppi, δηλαδή 300 pixel ανά ίντσα. Σε πρώτη φάση το STP με βάση τις μετρήσεις από τις φωτογραφίες που έβγαλα. Αλλά επειδή αυτό θα μου πάρει λίγη ώρα, timelapse. Και έχουμε με επιτυχία το S. Συνεχίζουμε. Και ναι, μετά από αρκετή εργασία εδώ πέρα, κατάφερα να φτιάξω ένα πακετάκι STP. Και τώρα το μόνο που μένει για να ολοκληρώσω το όλο σχέδιο είναι copy-paste. Και ακριβώς αυτό είναι το τελικό σχέδιο που έχει πάνω το ποδήλατο. Μοιάζει με λαβύρινθος, αλλά okay. Αυτό είναι το σχέδιο. Στο μεταξύ όμως, εγώ αυτό το θέλω αρνητικό για να το κάνω σαν stencil, για όσους ξέρετε. Δηλαδή δεν θέλω να κόψω ένα αυτοκόλλητο που θα κολλήσω πάνω, θέλω να, κόψω το αρνητικό, να περάσουμε σπρέι από πάνω και να αποτυπωθεί στο πλαίσιο αυτό το σχέδιο. Αλλά αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα, θα το ζητήσω μετά από το μαγαζί. Και αφού λοιπόν είμαστε κομπλέ από αυτό, το αποθηκεύω ως PNG εικόνα και το ανοίγω ξανά από το Corel αυτή τη φορά, για να το κάνουμε φυσικά vector. Και αν έχετε την απορία για ποιο λόγο το έκανα εξ αρχής από το Corel, απλά το Photoshop με βολεύει λίγο περισσότερο. Δεν έχω εργαστεί τόσο πολύ στο Corel, οπότε δεν μου είναι πολύ εύχριστο. New document, OK, file, import. Πρέπει να κάνω import για να την πάρει την PNG εικόνα. Πώς κάνει zoom αυτό, το βρήκαμε. Ωραία. Και τώρα, υπάρχει ένα απίστευτα φοβερά χρήσιμο εργαλείο στο Corel, το οποίο είναι... Εδώ ήταν, πού πήγε. 70 years later. Ναι, σωστά, πρέπει φυσικά να επιλέξω πρώτα την εικόνα για να το εμφανίσει το εργαλείο. Λέγεται λοιπόν Trace Bitmap. Και ποια είναι η δουλειά του? Να κάνει αυτό το σχέδιο αυτόματα vector. Δηλαδή κόβοντας όλα τα περιγράμματα μόνο του αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί να κάνει εσύ τίποτα απολύτως. Οπότε, Trace Bitmap, Outline Trace και High Quality Image. Οκ, οκ. Και εδώ σου βγάζει την προεπισκόπηση. Φαίνεται κομπλέ. Αυτό είναι το πριν φυσικά και αυτό είναι το μετά. Μπορείτε να δείτε ότι όσο μεγαλώνει δεν χαλάει ανάλυση. Αυτή είναι η ουσία του vector. Οπότε OK και έχουμε το περίγραμμα. Φοβερό. Και φυσικά έχει μείνει το Giant. Για το Giant όμως βρήκα το λογότυπο στο ίντερνετ έτοιμο. Σαν PNG πάρει φωτογραφία με διαφανές φόντο. Και περνάμε και αυτή την εικόνα στο Corel. Import Documents Giant. Εδώ, ωραία. Και το ίδιο πράγμα. Βλέπετε τα pixel εδώ όταν είναι PNG. Αυτό δεν το θέλουμε γιατί χαλάει απίστευτη ανάλυση στην εκτύπωση του αυτοκόλλητου. Οπότε επιλέγουμε Trace Bitmap, Outline Trace, High Quality Image. Περιμένουμε να κάνει τη μαγεία του και OK. Έτοιμο και αυτό. Ενώ εδώ βλέπετε όταν το μετακινώ το παίρνει σαν ορθογώνιο, ενώ εδώ παίρνει μόνο το περίγραμμα. Delete αυτό. Και έχουμε και τα δύο. Αυτό είναι σωστό μέγεθος, αλλά πρέπει να κάνω και το σωστό μέγεθος το Giant. Οπότε είπαμε το μέγεθος του εδώ είναι 20 πόντους μήκος. 20 πόντους μήκος και αφού είναι το original σχέδιο, θα βγει αυτόματα και το ύψος. Οπότε το επιλέγουμε. Το πετύχαμε. Είναι το μεγάλο μπροστά, είναι αυτό. Αλλά το θέλουμε δύο φορές. Και αυτά πάρα πολύ απλά είναι τα αυτοκόλλητα που θα χρειαστούμε για το STP. Αλλά όπως είπα, θέλω να κάνω αερογραφίες, σαν αερογραφίες, θα τα εκτυπώσω δηλαδή αρνητικά για να τα περάσω πάνω με σπρέι στο βάψιμο και να αποτυπωθεί πάνω στο πλαίσιο αυτό το σχέδιο. Αυτό όμως θα το δείτε στο βίντεο του βαψίματος. Αναμένετε γι' αυτό. Για την ώρα όμως πρέπει να πάω αυτό το σχέδιο στο τυπογραφείο για να τα εκτυπώσει ως stencil για τη διαδικασία που μόλις ανέφερα. Θα το κάνω όμως αυτό εκτός κάμερας και θα επιστρέψω πολύ σύντομα
σε ένα δευτερόλεπτο για εσάς με τα εκτυπωμένα αυτοκόλλητα. Και όπως είπα στην αρχή, θα έχουμε σε στένση έκδοση αυτά, γιατί θέλω να περάσω το χρώμα από πάνω και να μείνει το αποτύπωμα σαν αερογραφία κατά κάποιο τρόπο. Και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε αυτό εδώ που λέγεται masking film, όπου είναι αρκετά λεπτό και δεν αφήνει πολύ χρώμα επάνω, γιατί σε κάποια άλλη περίπτωση είχα χρησιμοποιήσει ένα πιο χοντρό χαρτονάκι για το αυτοκόλλητο, πάλι με αρνητικό, αλλά είχε μείνει αρκετό χρώμα επάνω και ήταν σαν ανάλογο κατά κάποιο τρόπο. Οπότε χρησιμοποιώντας αυτό το ειδικό, ας πούμε, υλικό, έρχεται το σωστό αποτέλεσμα. Οπότε κάπως έτσι έχουμε και τα γραφικά του STP και συνεχίζουμε επόμενο βήμα, το βάψιμο, το οποίο θα έρθει αρκετά σύντομα. Ελπίζω να μην αργήσει πάρα πολύ. Οπότε ευχαριστώ που είδατε και αυτό το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο. Καλό απόγευμα.